η μετακόμιση της βιβλιοθήκης ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου. Κάποια στιγμή ο κύριος Δήμαρχος ήρθε και μας είπε ότι τώρα που θα έχουμε προσωπικό τα οκτάμινα, καλό είναι να ξεκινήσουμε τη μετακόμιση. Και έτσι καλέσαμε συμπατριώτες μας που είχαν ας πούμε αυτά τα τις κλούβες και μας προσφέρανε σας τις διέθεσαν για να βοηθήσουν να τα πακετάρετε τις κλούβες αυτές και τις οποίες ευχαριστούμε και θα κάνουμε και μια μνήμα και από τον τύπο και όταν θα ολοκληρωθούν η μετακόμιση να τους ευχαριστήσουμε γιατί ήταν μεγάλη ευκολία για μας αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σιγά σιγά η πανδημία όμως μας διέκοψε προφανώς αυτές τις εργασίες. Δεν μας βοηθούσε καθόλου η πανδημία γιατί στην αρχή είχαν ξεκινήσει και ερχόντουσαν εθελοντές μέλη μας και φίλοι μας της μορφωτικής στέγης για να μας βοηθήσουν στο πακετάρισμα. Μετά όμως που έγινε αυτό το κλείσιμο μείνανε μόνο τρεις κοπέλες, η Μαρία η Κουτσοποδιώτη, η Δέσποινα η Φανιδάκη και η Μαρία η Γιασοφίτη, οι οποίοι ερχόντουσαν, οι οποίες μαζί και εγώ φυσικά πηγαίναμε λοιπόν Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και συσκευάζαμε τα βιβλία. Ήταν πάρα πολύ κουραστική η διαδικασία γιατί όλη. Γιατί και τα βιβλία είναι βαριά και οι κλούβες πόσο μάλλον οπωσδήποτε είχε γεννήσει. Αν περνάγατε έξω από τη βιβλιοθήκη και βλέπατε τη θέα της βιβλιοθήκης θα λέγατε τι συμβαίνει ας πούμε εδώ πέρα. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη όλη η εργασία. Τη φέραμε όμως επέρας και πριν 15 μέρες ολοκληρώσαμε και περιμέναμε την βοήθεια του Δήμου με τα φορτηγά και με τους υπαλλήλους του να μεταφέρουμε. Η πρώτη μεταφορά έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν κακός ο καιρός και δεν μπορούσαν να δουλέψουν έξω οι υπάλληλοι του Δήμου στους δρόμους και ο Δήμαρχος, ο Μάνος ο Γεωργαλάκης, ο Αντιδήμαρχος και η Μαρία η Ρουμελιωτάκη μας είπαν να πάμε να κάνουμε την πρώτη μετακόμιση. Δεν έπρεπε να γίνει γιατί η μεταφορά των βιβλίων δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο, αλλά τέλος πάντων υπέστησαν ζημιές κάποια βιβλία πρέπει να υπήρξαν ζημιές γιατί φύσαγε αέρας και τέλος πάντων μαζεύαμε τις σελίδες από το δρόμο, τέλος πάντων. Είχατε και αυτές τις δυσκολίες και αυτά τα... Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ αέρας και γι' αυτό και αφού το είδε και ο Νεκτάριος αυτό το πράγμα, σταματήσαμε. Τώρα λοιπόν στο ισόγειο του Δήμου, του παλιού Δημαρχείου, εκεί δηλαδή που θα μεταφερθούμε, έχει γεμίσει το ισόγειο με αυτές τις κλούβες, με τα βιβλία και... από την παλιά μας τώρα, από τον παλιό μας χώρο έχουν μείνει το πατάρι γεμάτο βιβλία σε κλούβες και αυτά πρέπει να μεταφερθούν. Πρέπει να μεταφερθούν οι βιβλιοθήκες μας οι οποίες θα προσαρμοστούν στο χώρο εκεί που πρέπει να βαφτούν, να τοποθετηθούν. Θα χρησιμοποιηθούν δηλαδή οι ίδιες βιβλιοθήκες που υπάρχουν. Ναι, και τα μεταλλικά που έχουμε. Έχουν αυτούς τους εύκολους τρόπους χείρισης. Ναι, και εκείνα θα μεταφερθούν. Γυρέψαμε από την κυρία Χρύσα, την αντιδήμαρχο, να επικοινωνήσει με την εταιρεία η οποία τα είχε τοποθετήσει το 2009, ήταν 2009 είχαν τοποθετηθεί, και να έρθουν να μας τα να τα αποσυναρμολογήσουν από αυτό το χώρο και να τα πάνε στον άλλο χώρο γιατί έχουν μια ειδική έτσι... Είναι ειδική κατασκευή και θα πρέπει με προσοχή να μην διαλυθούν οι... Για να μπορέσουν να ξαναλειτουργήσουν γιατί ήταν πραγματικά... είχαν επάνω τους νομίζω
τα μισά βιβλία ήταν πάνω σε αυτά τα δύο στοιχεία τα μεταλλικά. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε τώρα. Θυμίστε μας λίγο, θα πάνε στον πρώτο όροφο του παλιού Δημαρχείου ή θα μείνουν στο ισόγειο η βιβλιοθήκη, πού θα λειτουργήσει? Θα λειτουργήσει και στο ισόγειο, το δεξί κομμάτι, το αριστερό κομμάτι, όπως μπαίνουμε, το αριστερό κομμάτι είναι το ψηφιακό μουσείο. Το δεξί κομμάτι θα γίνει βιβλιοθήκη παιδική και αποφασίσαμε να βάλουμε εκεί και την λογοτεχνία, την ελληνική, την ξένη και την ποιήση και τα κριτικά θέματα. Είναι δηλαδή, είδαμε ότι αυτά τα βιβλία έχουν μεγάλη ζήτηση από το κοινό και από ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Έτσι, μένοντας αυτά τα βιβλία στο ισόγειο, τους διευκολύνουμε να μην ανεβαίνουν τις σκάλες ή να μην ανεβαίνουν τα παιδιά επάνω στον όροφο να πάρουν βιβλία. Δηλαδή βλέπουμε ότι το ισόγειο θα λειτουργήσει για παιδιά και για ηλικιωμένους. Ο όροφος θα είναι για νέους ανθρώπους, για μαθητές και για ερευνητές που θέλουν, ας πούμε, να... Να μελετήσουν, κάτι. Θέλουν λίγο ναι, πιο πολύ χρόνο, ναι. Όχι απλώς να δανειστούν και ναι, να πάρουν το βιβλίο και να φύγουν. Τα κομπιούτερ, υπάρχει σχέδιο που θα τοποθετηθούν τα κομπιούτερ, που θα τοποθετηθούν τα σπάνια μας βιβλία, που θα μπουν, ας πούμε, η βιβλιοθήκη του Παπαδάκη, του Μανώλη Μίλτ Παπαδάκη, που έχει ακόμη είναι συσκευασμένη, θα τοποθετηθεί σε ένα ορισμένο χώρο και θα πάρει η αίθουσα το όνομά τη, γιατί είναι 6.000 βιβλία του Μανώλη. Έχουμε την βιβλιοθήκη του Ζώη που την είχαμε παρουσιάσει και σε εσάς από το σταθμό σας όταν κατέβηκε η κυρία Φώτου και μας τα παρέδωσε. Mm-hmm. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολλή δουλειά. Έχετε και πολύ υλικό λοιπόν που θα πρέπει... Γιατί έχει η Ειρήνη πολλή δουλειά, γιατί τώρα τα βιβλία για να ξανατοποθετηθούν στα ράφια, πρώτον θα υπάρξει ένα πρόγραμμα στο ίντερνετ και θα σκαναριστεί κάθε βιβλίο, θα πάρει καινούριο αριθμό, γιατί τώρα όπως έχουν μπει δεν μπορούν να ξαναμπούν πάλι. Έχουμε τώρα... Άρα πιο οργανωμένα. Θα γίνει πιο οργανωμένα, ναι. Και ο δανεισμός θα γίνεται πιο οργανωμένος, δηλαδή... Και η τεχνολογία θα βοηθήσει σε αυτό. Ηλεκτρονικά να καταγράφονται ποιος πήρε τι. Οπωσδήποτε θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και φαντάζομαι, να σου πω, και παλιά είχαμε ένα πρόγραμμα, αλλά κάποια στιγμή... δεν ξέρω τι έπαθε το κομπιούτερ και σβηστήκαν όλα τα αρχεία μας τα παλιά και ξεκινήσαμε πάλι από την αρχή. Τέλος πάντων, τώρα μπορώ να σου πω ότι έχουμε 37.000 βιβλία με αριθμούς και υπάρχουν περίπου 13.000 βιβλία τα οποία περιμένουν σε κούτες μέσα να αριθμηθούν και αυτοί και να μπουν στην δράση, ας πούμε, της βιβλιοθήκης. Μάλιστα. Ένας θησαυρός θα λέγαμε, έτσι κοντά στα 50.000 βιβλία στη βιβλιοθήκη μας. Κοντά στα 50.000 βιβλία, ναι. Εκεί υπολογίζουμε, ναι. Εκτιμάτε έτσι περίπου πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να μπορέσει να λειτουργήσει? Εάν μπορέσουν να δουλέψουν, να μην δουλεύει ένα άτομο μόνο στην ταξινόμηση των βιβλίων, αλλά να δουλεύουν, ας πούμε, τρεις όπως δουλέψανε. Βασικά τρία άτομα όπως δουλέψανε και στο μάζεμα, στην τοποθέτηση του βιβλίου, αν δουλέψουν τρία άτομα με τρία κομπιούτερ να μπορούν να σκανάρονται, νομίζω ότι το καλοκαίρι, τέλος καλοκαιριού, προβλέπω ότι μπορεί να είσαστε έτοιμοι. Να μπούμε ναι, σε ένα ρυθμό καλό. Τουλάχιστον το ισόγειο θέλουμε να το οργανώσουμε πρώτα το ισόγειο, ώστε να μπορούν να γίνει η δανειστική βιβλιοθήκη της λογοτεχνίας, που εκεί τώρα ήταν η μεγαλύτερη ζήτηση, και μετά να τοποθετήσουμε, ας πούμε, τα σπάνια μας βιβλία και τα λοιπά. Με τον καιρό θα δούμε πώς. Αλλά φαντάζομαι ότι τέλος
του καλοκαιριού θα μπορέσει να λειτουργήσει τουλάχιστον ένα τμήμα της βιβλιοθήκης. Ωραία. Πέρα από την εθελοντική εργασία που σαφώς είναι πολύ χρήσιμη και αναγκαία, ναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα υπάρχει μέρημνα για να γίνει και πρόσληψη προσωπικού, και ένα θέμα που μας είχε απασχολήσει στο παρελθόν ήταν ο τρόπος λειτουργίας και η μορφή λειτουργίας της βιβλιοθήκης, αν θα γίνει ένα νομικό πρόσωπο, αν θα επιλεγεί ένας άλλος τρόπος λειτουργίας. Και να μας θυμίσετε αν τελικά Δήμος Μορφωτική Στέγη ενώσετε όλη αυτή την προσπάθεια και πλέον η βιβλιοθήκη θα έχει φέρει μία ονομασία, θα είναι υπό την επίβλεψη του Δήμου ή της Μορφωτικής Στέγης, το διαδικαστικό έτσι λίγο. Να πούμε δύο πράγματα. Μας είπαν ότι θα γίνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου η βιβλιοθήκη. Θα είναι δημοτική βιβλιοθήκη, η Μορφωτική Στέγη θα παραδώσει τα βιβλία της, που είναι περίπου 17 με 18.000 βιβλία, θα τα παραδώσει στη βιβλιοθήκη, στη δημοτική βιβλιοθήκη. Η δημοτική βιβλιοθήκη θα έχει το όνομα Μαρία Λιουδάκη. Εάν λοιπόν γίνει νομικό πρόσωπο, που το ευχόμαστε και εμείς προσπαθήσαμε να γίνει αυτό το πράγμα, θα είναι ανεξάρτητο, θα έχει δηλαδή ένα συμβούλιο το οποίο θα λειτουργεί τη βιβλιοθήκη, θα μπορεί να κάνει προσλήψεις προσωπικού και θα έχει θα είναι και αυτοτελές οικονομικά η βιβλιοθήκη. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει έτσι, με ένα συμβούλιο στο οποίο φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και πιο αυτονομία, πιο αυτοτέλεια, όπως μας λέτε, δυνατότητα χρηματοδοτήσεων, υλοποίησης προγραμμάτων. Να μπορούμε να κάνουμε ανανέωση των βιβλίων μας, να μπορούμε να... Να κάνετε κάποιες δράσεις ενδεχομένως, να προβάλλουμε. Να κάνουμε τις δράσεις που έχουμε, ας πούμε, από το 2010 ξεκινήσει και φτάσαμε να κάνουμε τα καλοκαίρια... περίπου 50 δράσεις το καλοκαίρι, ήταν μεγάλη υπόθεση για την βιβλιοθήκη. Φαντάζομαι ότι εάν γίνει νομικό πρόσωπο όπως μας έχουν υποσχεθεί, θα λειτουργήσει καλά η βιβλιοθήκη. Ωραία. Το ευχόμαστε. Κτηριακά έχουν γίνει όλες εκείνες οι εργασίες που πρέπει, έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή στους εσωτερικούς χώρους, είτε στο ισόγειο είτε στον όροφο. Ναι, κτηριακά έχουν ολοκληρωθεί, τώρα μένουν να μπουν οι βιβλιοθήκες και τα έπιπλα που είναι απαραίτητα σε μια βιβλιοθήκη. Ωραία. Πολλή συζήτηση, κυρία Μετουνίδου, έχει γίνει και για το θέμα με τις κολόνες που είναι στην είσοδο του παλιού δημαρχείου. Ναι. Είχαν έτσι ένα ιδιαίτερο χρωματισμό προς το ροζ αυτό, κάπου παρέπεμπε όμως για όσους ενδεχομένως δεν ήξεραν. Τώρα είναι άσπρες οι κολόνες αυτές. Κοιτάξτε να σας πω, νομίζω, και εγώ είχα αυτή την απορία, νομίζω όμως ότι με τον καιρό αυτό ήταν ένα μοσαϊκό που είχε γίνει, πότε τώρα, το 50, το 54, πότε είχε χτιστεί αυτό το κτίριο, το οποίο όμως σε πάρα πολλά σημεία λόγω υγρασίας ήταν σταθρό. Mm-hmm. Προσπαθήσαν, από ό,τι μου είπαν, να το φτιάξουν και δεν μπορέσανε. Αποφασίσανε λοιπόν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου στην αρχή το βάψανε ροζ για να πιάσουν το χρώμα που είχε. Ήτανε όμως, να το προσεγγίσουν, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό. Το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό και έτσι αποφασίσανε να το κάνουν άσπρο. Δεν ξέρω τώρα... Πώς θα καταλήξει, και ο εξωτερικός σχεδιασμός του κτηρίου. Είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής εδώ. Και μερικά σημεία που θέλουμε να βάψουμε, να τονίσουμε, ας πούμε, γιατί έξω τώρα στην είσοδο της βιβλιοθήκης έχουμε τοποθετήσει την πρωτομή της Μαρίας Λιουδάκη και θέλουμε, ας πούμε, εκεί να γίνει μια χρωματική έτσι... Να γίνει πιο καλέσθητος ο χώρος... Να μην είναι έτσι το κάτασπρο εντελώς, να γίνει μια χρωματική έτσι επιμέλεια, ώστε να δεχτεί την πρωτομή καλύτερα ο χώρος εκεί. Υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
και φαντάζομαι ότι τα προβλήματα θα τα αντιμετωπίσουν από κοινού και θα λυθούν, Ειρήνη. Ωραία. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε λοιπόν, καλή δύναμη, δύσκολο όπως μας περιγράψατε και το έργο της μεταφοράς, ωστόσο πολύ σημαντικό να πάνε σε ένα χώρο που θα αναδεικνύει και τη σημασία των, και την αξία των βιβλίων μας, που φτάνει όπως είπατε στις 50.000 περίπου βιβλία υπάρχουν στη βιβλιοθήκη μας, να αναδειχθούν και να πηγαίνει ο κόσμος, είχε αγκαλιάσει επί σειρά ετών τη βιβλιοθήκη και να, έτσι, να αναπληρωθεί αυτός ο χαμένος χρόνος που λόγω και της πανδημίας και όχι μόνο είχε χαθεί.